Κυβερνητικέ πηγές που επικαλείται το CNN μιλούν για περισσότερου από 150 νεκρού, ενώ εκατοντάδε είναι και οι τραυματίε. Πάντως το Υπουργείο Εσωτερικών κάνει μια πρώτη εκτίμηση για τουλάχιστον 110 νεκρού. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο ανέφερε ότι ο σεισμό είχε εστιακό βάθος μόλι 2 χιλιόμετρα. Η αρχική εκτίμηση των Αμερικανών ήταν για δόνηση 7,5 βαθμών και εστιακό βάθο 31 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με το Reuters, η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι το Νέο Δελχή και άλλε πόλει τη Βόρεια Ενδία. Στην πρωτεύουσα κατέρευσε ένα πύργο του 19ου αιώνα και από τα συντρίμια του έχει ανασυρθεί νεκρό ένα άνθρωπο. Τουλάχιστον πέντε άτομα έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμια του. Ο πύργο Νταράρα, που χτίστηκε το 1832, υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα τη πόλη. Ήταν ανοιχτό για το κοινό εδώ και δέκα χρόνια και στον 8ο όροφό του είχε ένα μπαλκόνι όπου οι επισκέπτε μπορούσαν να θαυμάσουν τη θέα. Το CNN μετέδωσε ότι από την δόνηση προκλήθηκαν χιονοστιβάδε στο Εύερεστ με αποτέλεσμα να τουλάχιστον μία ομάδα Ορυβατών. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη των ανθρώπων που βρισκόταν εκεί.